στο σχεδιασμό, αλλά σε φάση αναμονής. Παραμένει το ζήτημα που έχει να κάνει με την ολοκλήρωση του οδικού τμήματος από τον Πύργο μέχρι και την Καλαμάτα. Ένα από τα σημεία που πιστεύω ότι έχουμε κερδίσει πολλά στη διαπραγμάτευση με τους παραχωρησιούχους. Περιμένουμε τις μελέτες που οφείλει ο παραχωρησιούχος να μας δώσει. Με το τσακώνα καλού νερό να μοιάζει στο σημείο αναφοράς για την ολοκλήρωση των έργων της Ολυμπίας Οδού, ο Υπουργός Υποδομών από την Πάτρα μίλησε για τον σχεδιασμό που υπάρχει. Ξεπερνάμε περιβαλλοντολογικά προβλήματα που υπήρχαν. Τα ξεπερνάμε όχι κάνοντας αυτοκινητόδρομο στον Καϊάφα. Το θέμα είναι να κάνουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο και να κλείσει, αν θέλετε, αυτός είναι ο στόχος μας, το δαχτυλίδι της Πελοποννήσου. Δηλαδή να κλείσει η Ολυμπία Οδός μετά τον Πύργο μέχρι την Καλαμάτα για να αποκατασταθούν και οι μεταφορές που έπρεπε να υπάρχουν. Η υπόθεση που έχει να κάνει με την σιδηροδρομική γραμμή στον δυτικό άξονα δεν εγκαταλείπεται από το Υπουργείο Υποδομών. Παραμένει ως προτεραιότητα με το πέρασμα του τρένου από τον Πύργο και την απόλυξή του στην Καλαμάτα. Τρένο μέχρι τον Πύργο είναι στο σχεδιασμό μας. Γι' αυτό και η λύση πρέπει να βρούμε εδώ. Πρέπει να υπηρετεί και αυτό το σχέδιο. Σε πρώτη φάση θα κοιτάξουμε να αξιοποιήσουμε τις υπάρχουσες γραμμές, τουλάχιστον για τουριστικούς λόγους, που δεν υπήρχε αυτό στο παρελθόν. Είναι κατά τη γνώμη μου ένα έργο που θα είναι βιώσιμο και γιατί περιλαμβάνει το λιμάνι του Κατακόλου και την αρχαία Ολυμπία και γιατί πιθανά το λιμάνι της Καλαμάτας να πάρει μεγάλη υπεραξία αν ολοκληρωθεί το έργο του σιδηρόδρομου μέχρι κάτω. Πρέπει να είμαστε όμως σωστοί, παιδιά, και στο χρονοδιάγραμμα και στις διαστασιολογήσεις του κάθε έργου. Και το λέω αυτό γιατί εμείς δεν θέλουμε εδώ να συνεχίσουμε μία παράδοση καλοχαιρέτα. Δηλαδή θα σας φέρουμε και θάλασσα.